κάνουμε φινάλε. Mm. Αυτή τη φορά όμως θα είναι πραγματικό φινάλε και όχι μόνο για καλοκαίρι. Θέλω να σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα και τον Βασίλη σήμερα εδώ. Χωρίζουν οι δρόμοι μας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η πρώτη γραμμή λοιπόν ολοκληρώνει τον κύκλο της. Τον κύκλο της τον επαγγελματικό. Η πρώτη γραμμή ως μια βαθιά φιλία που έχουμε εδώ με τον Βασίλη. Αυτό δεν αλλάζει. Παραμένει και θα παραμείνει για μια ζωή. Γιατί ακριβώς χτίστηκε μέσα από πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από δύσκολες συνθήκες, μέσα από εύκολες, μέσα από κακές στιγμές, μέσα από εύκολες στιγμές. Θέλω να πω ότι είμαστε δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι που όμως συμβιώσαμε τόσα χρόνια με μεγάλη αγάπη, με μεγάλο σεβασμό. Ο καθένας στο χαρακτήρα του άλλου και στις ιδιαιτερότητες. Έτσι χτίστηκε αυτή η εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι το τέλος της, το τέλος αυτής της συνεργασίας. Ο Βασίλης με κοινή συνενέση είναι το διαζύγιο, θέλω να πω και με τον Sky. Εμείς παραμένουμε μαζί, θα είμαστε Δευτέρα μαζί. Και από εκεί πέρα έχω να ευχηθώ καλή τύχη και καλή αντάμωση. Ναι. Θα είμαστε καλά. Αλλά εμείς μαζί θα είμαστε. Οι κύκλοι ανοίγουν για να κλείνουν κάποια στιγμή και στη ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα. Κλείνει λοιπόν σήμερα ένας κύκλος πολύχρονης συνεργασίας, όχι με τον Δημήτρη. Αυτό παραμένει έτσι κι αλλιώς. Κλείνει ένας κύκλος συνεργασίας με το Sky. Θα ανοίξει κάποιος άλλος, φαντάζομαι. Νομίζω δημιουργικής, πολλή δουλειά, δύσκολης, όχι πάντα χωρίς σχήματα, αλλά σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους συνεργάτες και τους φίλους εδώ στο σταθμό για την κοινή δουλειά που κάναμε, γιατί μαζί την κάναμε τη δουλειά. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε όλο αυτό το διάστημα και ήσασταν δίπλα με τις συμφωνίες, τις διαφωνίες, τις συγκρούσεις κτλ. Να ζητήσω συγγνώμη για τα όποια λάθη και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια σε όλους σας. Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συνάδελφό μας, τον φίλο μας, τον αγαπημένο μας φίλο του στρατή Τριλίκη, να έρθει εδώ μαζί μας. Και αυτός αποχωρεί. Γιατί αποχωρεί και ο στρατής από τον Sky. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ξέρετε, για μας έχουμε κοινή πορεία από το 89. Πάνω κάτω εκεί είμαστε μαζί, νομίζω. Αλλά ναι, λέμε και επαγγελματική και πορεία. Ναι. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ φορτισμένοι όλοι. Θέλω να ευχηθώ και στο στρατή καλή τύχη. Ο Θεός μαζί μας, λοιπόν, να είμαστε καλά. Θα περάσουμε και θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς. Οι διαδρομές μας συναντώνται πολύ συχνά και πολύ εύκολα. Η φιλία μας είναι βαθιά, δεν αλλάζει αυτό. Το λέω για τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε δώσει ασυλία στον οικονόμου για να είμαστε και επίκαιροι σε σχέση με το Survivor. Και εμείς είμαστε υπό αποχώρηση. Να είμαστε καλά. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τους πάντες.